11 ακριβώς. Επιστρέψαμε εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής, όπως κάθε Δευτέρα βράδυ, ένα τέταρτο πριν τις 10. Σήμερα μιλάμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κομμάτι της υγείας, στρεπτόκοκο, κορονοϊό, γρήπη, αλλά και μία είδηση που έτσι προκαλεί ενδιαφέρον. Καταρχήν, κυρία Αντωνίου, κύριε Λιονί και κύριε Στιακάκη, να διευρύνουμε πάλι την παρέα μας τηλεοπτικά. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τον καθηγητή παθολογίας λοιμόξεων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τον κύριο Διαμαντή Κοφτερίδη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μία είδηση που έτσι σχολιάζεται. Έχουμε μία επανεμφάνιση κρουσμάτων ηλαρά σε ολόκληρη τη χώρα. 4 από αυτά είναι στην Κρήτη, σωστά, κύριε Κοφτερίδη? Ναι, αυτή την πληροφορία έχουμε αυτή τη στιγμή. Ήταν κάτι που είναι αναμενόμενο και οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων σε όλη την Ευρώπη, η οποία είναι 45 φορές πάνω από το προηγούμενο έτος. Υπάρχει επιστημονική εξήγηση σε αυτό, κύριε Κοφτερίδη? Γιατί 45% πάνω είναι ένα ποσοστό που... 45%, συγγνώμη, 45 φορές. 45 φορές. Είχαμε 1.000 κρούσματα περίπου το 2022 και έχουμε τώρα στο 2023 45.000 κρούσματα. Αυτά τα 4 περιστατικά των Χανίων είναι ενήλικες, κύριε Κοφτερίδη? Δεν γνωρίζω. Είχα την πληροφορία σήμερα από το εργαστήριο ότι έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, υπάρχουν μάλλον κρούσματα θετικά, αλλά δεν γνωρίζω για περισσότερα στοιχεία. Σε αυτές τις υπάρχουν και νοσηλίες από ηλαρά στην Κρήτη με βάση τα τελευταία αυτά κρούσματα? Νομίζω πως ναι. 3 νοσηλεύτηκαν από τους 4 ή και οι τέσσερις, αλλά δεν έχω όλη την ενημέρωση, ίσως αύριο θα ξέρω περισσότερα. Θέλω να ρωτήσω το εξής, τι είναι αυτό που πρέπει να κινητοποιήσει, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί και ήδη έχουν έρθει και κάποια ερωτήματα προς εσάς, αλλά και προς τους υπόλοιπους καλεσμένους. Η ηλαρά χαρακτηρίζεται μια παιδική ασθένεια που τα τελευταία χρόνια σχεδόν είχε εξαφανιστεί από την Ελλάδα, σωστά? Ακριβώς. Είχαν το 21 και το 22, είχαμε μηδενικά κρούσματα. Υπάρχει εξήγηση για αυτή την επανεμφάνιση? Πιθανολογείται, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη που υπάρχει αυτή η αύξηση των κρουσμάτων, πιθανολογούμε ότι οφείλεται στο μειωμένο αριθμό εμβολιασμών στα παιδιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κάποιοι δηλαδή επέλεξαν να μην εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Και από εκεί μάλλον ξεκινάει το πρόβλημα. Τώρα, και ναι, δεν πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένας πληθυσμός ενηλίκων οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Είναι οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί μετά το 70. Όσοι είναι πριν το 70 θεωρούνται άνοσοι, αλλά μετά αυτοί που γεννήθηκαν μετά το 70, εάν δεν έχουν κάνει τον πλήρη εμβολιασμό, δηλαδή τις δύο δόσεις εμβολίου, τότε ένα ποσοστό μικρό από αυτούς πιθανολογώ ότι δεν έχουν πλήρη ανοσία, άρα είναι ευάλωτος πληθυσμός. Για αυτούς που έχουν νοσήσει από την παιδική τους ηλικία, υπάρχει θέμα ανοσίας ή πρέπει να μπουν στη διαδικασία του εμβολίου? Όχι, δεν χρειάζεται εμβόλιο, έχουν φυσική ανοσία. Τώρα, αν κάποιος γονιός δεν θυμάται ότι το παιδί του πέρασε ηλαρά, γιατί μπορεί να έχουν περάσει πολλά χρόνια, αν μπει στη διαδικασία να κάνει το εμβόλιο, αυτό θέτει σε κίνδυνο την υγεία του? Σε συνεργασία πάντα με τον γιατρό του θα πρέπει να συζητήσει, γιατί είναι ένα εμβόλιο με ζώντα εξασθενημένο ιό, άρα έχει κάποιες αντενδείξεις, οι γιατροί τις γνωρίζουν. Δεν μπορεί να εμβολιαστούν άνθρωποι οι οποίοι είναι νοσοκατασταλμένοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν ειδικά προβλήματα, θα πρέπει να προσεχθεί, αλλά αυτά είναι γνωστά στους γιατρούς. Αυτό δηλαδή, αν κάποιος κάνει τεστ αντισωμάτων και έχει περάσει ακόμα και πριν από 30 χρόνια την ηλαρά, θα μπορούσε να φανεί ότι έχει ανοσία στην συγκεκριμένη ασθένεια? Κοιτάξτε, συνήθως δεν κάνουμε τεστ αντισωμάτων. Μπορεί βέβαια να ανιχνευτεί με τη σώματα, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γεννηθεί πριν το 70 θεωρείται άνοσος, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Μετά το 70, εφόσον υπάρχει βιβλιάριο εμβολιασμών και γνωρίζει,
ότι έχει εμβολιαστεί με δύο δόσεις, είναι προφυλαγμένος σε ποσοστό πάνω από 95%. Εάν όμως δεν θυμάται, τότε καλό είναι να κάνει μία δόση εμβολίου. Να κάνει μία δόση εμβολίου. Ή να κάνει τον πλήρη εμβολιασμό. Mm-hmm. Αν δεν θυμάται, αν έχει κάνει δεύτερη δόση. Και αν δεν θυμάται καθόλου, καλό είναι να εμβολιαστεί με δύο δόσεις. Αυτό, κύριε Στιακάκη, είναι ένα θέμα το οποίο προέκυψε φέτος ως δημόσια συζήτηση, κυρίως στις παιδικές ηλικίες. Όμως, όπως ακούσαμε τον κύριο Κοφτερίδη, μιλάμε για τέσσερα περιστατικά, μάλλον ενηλίκων στα Χανιά, που ίσως να νοσηλεύτηκαν, όπως μας είπε. Τι συμβουλή δίνετε εσείς στους γονείς? Το πιο πιθανό, οι ενήλικες να μην είχαν εμβολιαστεί. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο να κόλλησε. Γιατί αν ένα παιδάκι από την παιδική ηλικία που εμβολιάζονται έχει 97% περίπου κάλυψη το εμβόλιο. Mm-hmm. Τι συστήνουμε? Συστήνουμε τον εμβολιασμό. Ξεκάθαρα η εξάπλωση της σιλαράς ερυθράς παροτίτιδας οφείλεται στο μη εμβολιασμό από το συγκεκριμένο εμβόλιο. Οι γονείς... Ναι, αλλά γιατί τώρα? Γιατί, ας πούμε, δεν αποτυπώθηκε αυτό και τα προηγούμενα χρόνια? Θεωρώ ότι αυξάνεται το ποσοστό χρόνο με το χρόνο των μη εμβολιασμένων παιδιών στην Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα εδώ πέρα, κύριε Κοφτερίδη, ακόμα και αυτό το μικρό ποσοστό γονέων που αρνούνται να εμβολιάσουν τα παιδιά τους με τα βασικά εμβόλια θα μπορούσε να δημιουργήσει μία μικρή έτσι οπή για την εξάπλωση της σιλαράς όπως γινόταν και παλαιότερα. Γιατί, ας πούμε, στα παιδικά μου χρόνια, εγώ θυμάμαι ότι ενώ υπήρξαν παιδιά που είχαν κάνει το εμβόλιο της σιλαράς, νόσησαν στην πορεία. Η νόσηση σίγουρα εξαρτάται από την έλλειψη ανοσιακής απάντησης. Άρα, λοιπόν, ένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει το εμβόλιο είναι ένας ευάλωτος άνθρωπος. Mm-hmm. Ποιες είναι οι επιπλοκές? Τώρα, θα mm-hmm. πρέπει να είναι εμβολιασμένο πάνω από το 95% του πληθυσμού. Εκεί δημιουργείται πραγματικά ένας τείχος. Ένα τείχος προστασίας. Αυτή η νόσος είναι εξαιρετικά μεταδοτική. Αυτό πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι. Ένας άνθρωπος μπορεί να μολύνει μέχρι με 18 ανθρώπους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο εάν κάποιος νοσεί και να γίνει σε περιβάλλον που υπάρχουν ευάλωτοι άνθρωποι να προστατευτούν. Αυτοί οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα θα νοσήσουν. Οι επιπλοκές που μπορεί να δημιουργήσει η Λαρά, ποιες είναι, κύριε Κοφτερίδη? Είναι μια σοβαρή νόσος για τα παιδιά κυρίως, αλλά και για τους ενήλικες. Συνήθως είναι επιπλοκές στο αναπνευστικό, πνευμονία, η οποία είναι πολύ σοβαρή, όπως επίσης και από το κεντρικό νευρικό. Αυτές είναι οι σημαντικότερες επιπλοκές. Κυρία Αντωνίου, μιας και αναφέρθηκε στην πνευμονία ο κύριος καθηγητής, ο συνάδελφός σας, θέλω λίγο να μου σχολιάσετε αυτή την επανεμφάνιση της νόσου. Δεν έχω κάτι περισσότερο να πω. Νομίζω ότι οφείλεται και στην πανδημία, που νομίζω ότι δημιούργησε μια εσωστρέφεια στον εμβολιασμό για τις υπόλοιπες λοιμώξεις και εστιάστηκε ο κόσμος στον εμβολιασμό για την COVID λοιμώξη. Αλλά και υπάρχουν στοιχεία, όπως είπε και ο κ. Στιακάκης, που δείχνουν ότι δυστυχώς εδώ και 3-4 χρόνια ακούμε για αυτό το κίνημα των αντιεμβολιαστών, δυστυχώς όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Κύριε Λιονί, θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι αυτό ακριβώς, ότι βρισκόμαστε στο 2024, ακούσαμε τον κύριο Κοφτερίδη για μία χρονιά την προηγούμενη που δεν υπήρξαν καθόλου κρούσματα ηλαράς. Εσείς ως ένας καθηγητής γενικής ιατρικής, ένας γενικός γιατρός, του αποδίδετε κάποια ερμηνεία πάνω σε αυτό? Πρώτα πρέπει να σας πω ότι η ηλαρά είναι μία νόσος που έρχεται με επιδημικές εξάρσεις, κάνει κύκλους δηλαδή για λόγους που ακούστηκαν 3-4 χρόνων. Η προηγούμενη επιδημία στην Ευρώπη είχε και αφετηρία στην Ελλάδα. Συνήθως ξεκινάει από κοινωνικές ομάδες με πολύ χαμηλό εμβολιασμό. Mm-hmm. Από εκεί γίνεται η διασπορά και μάλιστα θεωρήθηκε και η Ελλάδα υπεύθυνη γιατί πριν από χρόνια διασπορά του ιού της σιλαράς. Μπορεί αυτό να οφείλεται σε μεταναστευτικές ροές ελληνικών παιδιών, κοιτάτε, που δεν έχουν... Εδώ είναι και αυτό που ήδη ακούστηκε, η αναγκαιότητα της επιτήρησης. Mm-hmm. Δηλαδή της επιτήρησης και της εμβολιαστικής κάλυψης. Από όσο γνωρίζω, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας έχει ξεκινήσει ένα σύστημα επιτήρησης όχι μόνο για τον COVID, αλλά και για τα άλλα υποχρεωτικά δηλούμενα νοσήματα. Αυτή η επιτήρηση αναπεριφέρεια, αναπεριοχή, θα μπορέσει να αναδείξει περιοχές
χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης. Συχνά είναι σε ομάδες που είναι κοινωνικά περιθωριοποιημένες και εδώ είναι και η άλλη διάσταση της νόσου. Η κοινωνική περιθωριοποίηση, πώς βλέπετε, έχει συνέπειες για όλη την κοινότητα. Οπότε μια τέτοια επιτήρηση που αν μη τι άλλο θα αναδείξει και το θέμα της Ιλαράς, θα μπορεί πραγματικά εκεί, και παραπέμπομαι στη συζήτηση που κάναμε, το θέμα και της παιδείας που είπαν και οι συνάδελφοι, για να μπορέσουν πραγματικά οι υπηρεσίες υγείας να πείσουν. Αλλά το κυριότερο, η Ελλάδα χρειάζεται δεδομένα. Η Ελλάδα θέλει δεδομένα εμβολιαστικής κάλυψης και μάλιστα σε ιδιαίτερες ομάδες του πληθυσμού που εξορισμού περιμένει κανένας. Εκεί είναι και το θέμα, σας παρακαλώ πολύ, τις φτώχειες που αναφέραμε, γιατί η φτώχεια δεν είναι ένας προσδιοριστής μόνο άρνησης του εμβολίου, αλλά και πραγματικά όχι ολοκληρωμένης κάλυψης στα θέματα της υγείας και ιδιαίτερα της πρωτογενούς πρόληψης. Λοιπόν, θα το κλείσουμε το κομμάτι της Ιλαράς.